Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εδώ στα Γρεβενά, στην περιοχή της Σιτέας. Ένα εργοστάσιο παρασκευής πυρομαχικών. Έχει συμβεί ένα ατύχημα. Έχουμε τρεις αλλόμενους. Πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική που κάνουν τώρα τις έρευνες. Κάνουν λόγο για ολοσχερή καταστροφή, δεν έχει μείνει κυριολεκτικά τίποτα. Περιμένουμε να έρθουν τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ από Γιάννενα και από Θεσσαλία. Γίνονται όλες οι έρευνες τώρα για τα αίτια του ατυχήματος και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης θα γίνουν και κάποιες προβλεπόμενες αναλύσεις για τυχόν επιπτώσεις στο νερό ή στο έδαφος από εκπομπές αερίων που φύγαν μετά την έκρηξη. Μπορεί κανείς να εικάσει από τι προκλήθηκε? Δεν έχουμε καμιά πληροφορία για τα αίτια του ατυχήματος. Η πυροσβεστική είναι αρμόδια αρχή για να διενεργήσει την έρευνα. Αξιοποιούνται όλα τα ελάχιστα δεδομένα που υπάρχουν από το εργοστάσιο και αναζητώνται όλες οι πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι πληροφορίες που έχουμε για τους αγνοούμενους, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, πόσα Δεν άτομα? είναι καλές οι πληροφορίες για τους αγνοούμενους. Τρία άτομα μας έχουν ενημερώσει ότι εργάζονταν την ώρα εκείνη στο εργοστάσιο. Η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Δεν έχουμε καμιά άλλη εικόνα. Έγινε αισθητή και στην Κοζάνη ακόμη η αίσθηση? Η έκρηξη ήταν ισχυρότατη. Ο ήχος της ακούστηκε μέχρι και στην Κοζάνη. Πληροφορήθηκα από πολίτες της Κοζάνης για την έκρηξη, όπως και όλη η γύρω περιοχή και στα Γρεβενά. Φοβήθηκε ο κόσμος. Υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση. Η εικόνα τώρα εδώ στην περιοχή ως προς τις επιπτώσεις δεν έχουμε κάτι άλλο σε κάποια κτίρια ή σε κάποια κτίσματα. Κάνουμε και τις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως σας είπα, για τις επιπτώσεις στα νερά ή στο έδαφος, αλλά δεν αναμένεται να βρεθούν τυχόν ευρήματα ύποπτα και περιμένουμε από την πυροσβεστική να μας ενημερώσει. Που ήταν η μονάδα παραγωγής. Δυστυχώς μέχρι και αυτή τη στιγμή αγνοούνται τρία άτομα, τρεις οι πολίτες μας. Ας ελπίσουμε ότι θετικότερο μπορεί να υπάρξει. Είμαστε σε αναμονή περαιτέρω λεπτομεριών που δεν μας επιτρέπουν να πλησιάσουμε το σημείο για ευνόητους λόγους. Και ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν θετική έκβαση. Πληροφορίες μέχρι τώρα, πληροφορίες τι λένε όμως, τι ακούμε? Ακούω πολλά και διάφορα, δεν μπορώ να